Δεν έχετε ιδέα τι θα δείτε, κουράγιο να έχετε να ανεβείτε αυτό το βουνό των βασάνων που έρχεται τώρα, όταν θα φτάσετε στην κορυφή και θα δείτε τι έρχεται. Ένα θείο μήνυμα που περιβάλλεται από μυστήριο και βαθιά προσδοκία καλεί τους πιστούς να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά τους. Το μήνυμα απηχεί μια ηχηρή αλήθεια. Δεν έχετε ιδέα τι θα δείτε μετά τα γεγονότα. Λειτουργεί ως πρόσκληση να έχουν θάρρος, να χαλιβδώσουν τον εαυτό τους για την επίπονη ανάβαση στο βουνό των δεινών που πλησιάζει. Το μήνυμα παρακαλεί τους πιστούς να ανέβουν το τρομακτικό βουνό του πόνου. Μια μεταφορά για τις δοκιμασίες και τις θλίψεις που τους περιμένουν. Αναγνωρίζει το βάρος και τη δυσκολία του ταξιδιού, αλλά υπογραμμίζει τη σημασία της ανθεκτικότητας, της πίστης και της επιμονής. Το βουνό αντιπροσωπεύει ένα μονοπάτι ανάπτυξης, εξαγνισμού και μεταμόρφωσης που μπορεί να οδηγήσει τους πιστούς σε μια βαθιά συνάντηση με τον Θεό. Καθώς οι πιστοί υπομένουν τις δοκιμασίες και ανεβαίνουν στο βουνό του πόνου, τους υπόσχονται μία ματιά σε αυτό που βρίσκεται πέρα από αυτό. Στην κορυφή θα γίνουν μάρτυρες κάτι που προκαλεί δέος και μεταμορφώνει, κάτι που ξεπερνά τη φαντασία τους. Είναι μια στιγμή αποκάλυψης, μια βαθιά συνάντηση με το Θείο και μια εμβάθυνση της κατανόησης της πρόνοιας και της αγάπης του Θεού. Η έκκληση για θάρρος αντυχεί σε όλο το μήνυμα. Οι πιστοί ενθαρρύνονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά τους με ακλόνητη πίστη, γνωρίζοντας ότι η χάρη του Θεού θα τους στηρίξει. Είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμη και σε περιόδους μεγάλου πόνου δεν είναι μόνοι τους, διότι ο Θεός περπατά μαζί τους, παρέχοντας δύναμη, παρηγοριά και καθοδήγηση στο ταξίδι τους. Ενώ το μονοπάτι μπροστά μας μπορεί να είναι αβέβαιο, το μήνυμα υπενθυμίζει στους πιστούς την ελπίδα που τους περιμένει. Ενσταλάζει την εμπιστοσύνη ότι οι δοκιμασίες που υπομένουν θα οδηγήσουν τελικά σε μεγαλύτερη κατανόηση και βαθύτερη κοινωνία με τον Θεό. Είναι μια πρόσκληση να εμπιστευτούν το θείο σχέδιό του και να βρουν παρηγοριά στη γνώση ότι τα βάσανά τους έχουν σκοπό και τελικά θα μεταμορφωθούν σε κάτι όμορφο. Το μήνυμα υπογραμμίζει τη μεταμορφωτική δύναμη του πόνου. Καθώς οι πιστοί ανεβαίνουν το βουνό του πόνου, υποβάλλονται σε μια διαδικασία πνευματικής ανάπτυξης, εξαγνισμού και ανανέωσης. Μέσα από την αντοχή τους, διαμορφώνονται σε σκεύη της αγάπης του Θεού και όργανα της χάρης του. Βγαίνουν από τις δοκιμασίες τους με βαθύτερη πίστη, ενισχυμένο χαρακτήρα και μεγαλύτερη ικανότητα να αγαπούν και να υπηρετούν τους άλλους. Μοναχός Θεόφιλος.